είμαστε εδώ να δείτε τον τρόπο που φυτεύω τις πιπεριές μου. Εδώ έχω μια πιπεριά φλωρίνης. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι όμως αρκετά ψηλή και έτσι θέλω να μπει στο χώμα έτσι ώστε να ριζώσει καλύτερα. Ο τρόπος με τον οποίο φυτεύω τις πιπεριές είναι παρόμοιος με αυτόν για τις ντομάτες. Θα ανοίξω με το φτιαράκι μου το λάκκο, ένα λακκάκι, αν τυχόν έχετε αγριόχορτα όπως εγώ τα βγάζετε. Εδώ βλέπετε και ένα γεωσκόλικα, σημάδι ότι το χώμα μου είναι πολύ καλής ποιότητας. Όταν βρίσκετε γεωσκόλικες στο χώμα σας, σημαίνει ότι έχετε και καλής ποιότητας χώμα. Θα ανοίξω ένα λακκάκι λίγο πιο βαθύ από το κυπελάκι. Λίγο ακόμα. Σήμερα μάλλον θα έχουμε και βροχή το βράδυ. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Και τώρα θα ρίξω κομπόστ μέσα στη βάση του, έτσι ώστε η πιπεριά μου να βρει καλής ποιότητας χώμα όταν θα μπει. Στο λακκάκι μου επίσης θα ρίξω μισή κουταλιά άλατα έψον και μισή κουταλιά τσόφλια αυγών. Αυτό που είδατε ήταν τσόφλια αυγών. Και ρίχνουμε και άλατα έψον, τα οποία τα αγαπούν πάρα πολύ οι πιπεριές. Ανακατεύουμε λίγο το χώμα μας και τώρα προσεκτικά θα βγάλω την πιπεριά μου. Μισό λεπτό, γιατί είναι λίγο δύσκολο με το ένα χέρι. Έχω βγάλει την πιπεριά μου και την τοποθετώ μέσα στο λακκάκι αυτό. Τώρα, γύρω γύρω από την πιπεριά δεν θα προσθέσω το χώμα που έχω βγάλει, αλλά στο φτιαράκι μου απάνω θα τρίψω μια ασπιρίνη. Έχουμε πει για τα ευεργετικά στοιχεία της ασπιρίνης. Αν δεν τα έχετε, δεν το έχετε διαβάσει από κάτω στο κουτάκι των πληροφοριών, θα σας έχω το link να πάτε να διαβάσετε για την ασπιρίνη στο blog. Την τρίβουμε καλά και απλά τη ρίχνουμε γύρω γύρω. Συμπληρώνουμε με καλής ποιότητας κομπόστ το λακκάκι. Δεν έβγαλα τα φυλλαράκια αυτά εδώ, θα τα βγάλω τώρα. Μπορείτε να την βάλετε βαθιά την πιπεριά, όπως και την ντομάτα θέλει λίγο βαθιά, έτσι ώστε να ανάπτυξει καλό ριζικό σύστημα. Τα έχουμε πει και στην ντομάτα αυτά. Και τώρα φυσικά θα ποτίσω με το ποτιστήρι μου. Θα φυτέψω μία ακόμα που θέλω εδώ πιο πέρα και θα ποτίσω με το ποτιστήρι μου. Το φύτεμα τελείωσε. Αν τώρα, επειδή δεν έχουμε ακόμα καλοκαίρι, φοβάστε για τις βραδινές θερμοκρασίες ή βλέπετε τον καιρό κάτι δεν πάει καλά, αλλά ήρθε η ώρα να φυτέψετε τις πιπεριές στον κήπο, όπως κάνω εγώ γιατί έχω πάρα πολλά μικρά φυτά, θα καρφώσετε ένα ξυλάκι με προσοχή, όχι πολύ κοντά στη ρίζα του φυτού, και όπως είχαμε δει και σε προηγούμενο βίντεο, απλά θα του περάσετε μία μπουκάλα με προσοχή, να μην χαλάσουμε τα φυλλαράκια του, θα του περάσετε μία μπουκάλα
έτσι, σε στυλ θερμοκήπιο. Εγώ χρησιμοποιώ αυτές τις μπουκάλες με αυτόν τον τρόπο, κυρίως στις νυχτερινές ώρες, και έτσι δημιουργώ στο φυτό ένα στυλ σαν θερμοκήπιο. Με το ξυλάκι δεν φεύγει ούτε με τον αέρα. Τα φυτάκια μου είναι έτοιμα, τα βλέπετε στο παρτέρι. Αν είναι πιο αργά και έχει αρκετή ζέστη, δεν χρειάζεται να βάλετε τα μπουκάλια. Αυτά για σήμερα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε,